κορίτσα ποτά. Αγιάνε, ένα άγρια τζά νυφάδες απ' το σούλι τα μαύρα να παιδιά φορέσε. Φορέσε ωραία τα μαύρα να φορέσε ετεγριάτσα Ζαμπελένα. Στα μαύρα να ντυθείτε το σουλί παιδιά μου χαρατσό, ο χαρατσό, ο θύ.
Thank you.
Δεκέμβριος του 1803 βρήκε τους σουλιώτες εξαντλημένους από τις κατοχίες. Για αρκετό καιρό στέκονταν στεναρά στον Αλή Πασά, που τους πολιορκούσε. Η κούραση και η πείνα είχαν καταβάλει τους ανυπότακτους χωρισίδιους δεσποτούς και αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν μαζί του. Συμφώνησαν να εγκαταλείψουν τα χωριά του Σουλίου και εκείνος να μην τους πειράξει. Τηρώντας τη συμφωνία, οι Σουλιώτες χωρίστηκαν σε ομάδες και άρχισαν να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Ο Αλή Πασάς όμως δεν τήρησε το λόγο και έστειλε περίπου 3.000 στρατιώτες να τους καταδιώξουν. Η μία ομάδα, με αρχηγούς τον Κίτσο Κότσαρη και τον Κουτσοδίνα, κατευθύνθηκε προς την κορυφή του όρου Ζάλου, στη θέση Στεφάνη. Σώμα των Οθωμανών τους έστησαν ενέδρα, αλλά συνάντησαν αναπάντεχη αντίσταση. Οι Σουλιώτες αμύνθηκαν με πάθος, η μάχη όμως ήταν άνηση. Ανάμεσά τους ήταν περίπου 60 γυναίκες. Για να αποφύγουν τη σκλαβιά και την κακοποίηση, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή των παιδιών τους. Υπολογίζεται λοιπόν ότι στις 18 Δεκεμβρίου, μία-μία στέκονταν στην άκρη του γκρεμού. Πιάστηκαν από τα χέρια και άρχισαν έναν χορό που τα βήματά του θα κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και η αγωνία του θανάτου τόνιζε το ρυθμό του. Στο τέλος των εποδών, οι γυναίκες βγάζανε μια διαπεραστική και μακρόσυρτη κραυγή που ο αντίλαλός της σβήνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού όπου ρίχνονται μαζί με όλα τους τα παιδιά. Γε μου! Χάιντε γε μου! Κουράγιο! Φτάνουμε στο Σάλογο, στην κορυφή! Το βάρκεσα να κάνουμε πολλά τότε τη χρονιά. Κρίμα. Έλεγα να φυτέψω βασιλικού στην αυλή μας. Το πατρικό μου, ποτέ δεν ξεμάθαινε από αυτό. Εκείνο δεν ήταν το φως. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έπρεπε. Πρέπει τώρα να το αφήσω. Ήταν όμορφο το σούλι μας. Λυπάμαι. Λυπάμαι για εσάς τα παιδιά. Δεν θα το γνωρίσετε. Εμείς δεν θα σκαρφαλώσουμε το αυτοκίνητο. Δεν θα αναψάρουμε το μέλλον. Δεν θα λύνουμε τους καρδούς της δεύτερης δύσκολης. Μάμα, θα τους μάθουμε εκεί. Οι Τούρκοι μας έχουν κυκλώσει. Δεν έχει άλλο δρόμο εκτός από τον γκρεμό. Εμπρός Σουλιώτισσες, αρχίστε το χορό για να μάθει ο κόσμος πώς να ζει για την ελευθεριά του. Οι Σουλιώτισσες χορεύουν και σε κάθε στροφή μία πέφτει τραγουδώντας. Έχει για καημένε κόσμο, έχει για γλυκιά ζωή. Thank you.
στην ελευθερία. Δίχως την ελευθερία. Έχει δελιά γρυσούλες, λόγοι που να αρκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες κι εσύ σου λιωτοκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες, λόγοι που να αρκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες κι εσύ σου λιωτοκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες, λόγοι που να αρκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες κι εσύ σου λιωτοκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες, λόγοι που να αρκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες κι εσύ σου λιωτοκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες, λόγοι που να αρκούλες. Έχει δελιά γρυσούλες κι εσύ σου λιωτοκούλες. Μου χτυπάς και χορεύω. Μπορώ να σ' αγαπώ όταν δεν μ' αγαπάς. Τότε είμαι ελεύθερος. Τότε χορεύω στο δικό μου το ρυθμό, που πιθανώς δεν θα το καταλάβεις. Αλλά εγώ ζω την ελευθερία μου. Την ελευθερία μου που δεν είναι αντίον σου, αλλά υπέρ σου. Γιατί σε περιλαμβάνω. Έχετε γιαύρι σου.
εσύ σου λιώτε πουλες. Δε σε μάζοξε εις το μέρος του τσαλόγου το ακρινό, της ελευθεριάς ο αέρος και της έμπνευσε φορά. Τέτοιο πείδημα δεν είδαν ούτε γάμοι ούτε χαρές, κι άλλες μέσα τους επίδαν αθωότερες ζωές. Τα φορέματα εσφυρίζαν και τα ξέπλεκα μαλλιά, κάθε γύρο που εγυρίζαν από πάνω έλειπαν. Χωρίς γόγγισμα και αντάρα, παρά εκείνη μοναχά, όπου κάναν με την κάρα με τα στήθια στα κρεμά. Στα ίδια όρια γεννηθήκαν και τα δάμαστα παιδιά, που την σήμερα εχηθήκαν πάντα οι πρώτοι στη φωτιά. Στη φωτιά. Έχετε για βρυσούλες λόγοι που να αραχούλες. Έχετε για βρυσούλες και εσύ σου λιώτο.